Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο λέγεται Solon και το οποίο έχει ξεκινήσει στην Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιά και Χαλκίδα εδώ και ένα περίπου χρόνο. Σιγά σιγά εντάσσονται και περισσότερα πρωτοδικεία της Ελλάδας, θα εντάσσονται περισσότερα πρωτοδικεία της Ελλάδας σε αυτό το πρόγραμμα. Όσον αφορά τη δική μας περιφέρεια όμως, συγκεκριμένα το πρωτοδικείο δράμας, οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι δεν επίκειται άμεσα η ένταξή του στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, όπως και όλα τα πρωτοδικεία της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Εμείς κατ' επανάληψη έχουμε ζητήσει βέβαια τα περιφερειακά πρωτοδικεία να έχουν μια προτεραιότητα όσον αφορά την ένταξή του στο συγκεκριμένο πρόγραμμα. Δυστυχώς όμως η προτεραιότητα του Υπουργείου ήταν να μπουν στο σύστημα αυτό πρώτα τα πολύ μεγάλα πρωτοδικεία, όπως σας είπα, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιά και Χαλκίδα. Υπάρχει μια προσπάθεια από τους δικηγορικούς συλλόγους, τουλάχιστον ως προς αυτό που είπατε, τουλάχιστον τις δικαστικές αποφάσεις, γιατί για τα υπόλοιπα δικόγραφα είναι ακόμη πιο δύσκολο, τουλάχιστον οι δικαστικές αποφάσεις με ένα σύστημα να μπορούν να λαμβάνονται και ηλεκτρονικά. Δεδομένου ότι πλέον ψηφιακές υπογραφές έχουμε σχεδόν όλοι οι δικηγόροι, έχουν όλοι οι δικαστές, όλοι οι δικαστικοί υπάλληλοι, άρα θα μπορούσαμε να εκμεταλλευτούμε τα ψηφιακά συστήματα και η χορήγηση τουλάχιστον των δικαστικών αποφάσεων να γινόταν με πιο γρήγορο τρόπο μέσω του ίντερνετ. Αυτό είναι ένα πρόγραμμα σε εξέλιξη. Δεν γνωρίζουμε ακόμα πότε η Δράμα θα ενταχθεί, αλλά ελπίζουμε ότι τουλάχιστον για τις δικαστικές αποφάσεις θα γίνει πιο άμεσα από ό,τι για όλα τα υπόλοιπα.